Ντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Αν έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό, κύριε Βλάχο, τα πολιτικά πράγματα και κυρίως σε ό,τι αφορά την εικόνα που είχαμε και έχουμε τώρα στο κίνημα αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή και για τα καλά σας λόγια. Να πω ότι όντως πράγματι χθες παραιτήθηκα από αυτή τη θέση και στην επιστολή που έστειλα στον γραμματέα μας, τον κύριο Χριστοδουλάκη, είπα ότι αντίστοιχη στάση εύχομαι να τηρήσουν και άλλα στελέχη κεντρικά, τα οποία έχουν θέσει ευθύνη στο κόμμα και με τον ΑΒ τρόπο στηρίζουν κάποιον υποψήφιο. Νομίζω ότι ένα κόμμα για να είναι σοβαρό και να μεταφέρει και στον κόσμο την εικόνα ότι είναι σοβαρό, πρέπει να λειτουργεί ιδεοντολογικά και να σέβεται τη λειτουργία του, αλλά και τον κόσμο. Και είναι και έντιμο. Επίσης, ήταν μια θέση, όπως είπατε και εσείς, που μου εμπιστεύτηκε προσωπικά, κυρία Γεννηματά. Δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ένα πράγμα που κάναμε ήταν ότι δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στα περιφερειακά μέσα. Και μας βοηθήσατε και εσείς μέσα στην πανδημία να μπορέσουμε, σχεδόν αποκλεισμένοι από τα κεντρικά μέσα των Αθηνών, τα οποία ενισχύθηκαν με κρατικό χρήμα για να κάνουν κρατική προπαγάνδα, να παίζουν τη Νέα Δημοκρατία από το πρωί το βράδυ. Τα περιφερειακά μέσα ήταν αυτά που κράτησαν όρθιο το κίνημα αλλαγής και αυτό θέλω να το πιστώσω και με κάθε ευκαιρία να σας λέμε και δημόσια ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, το τι σημαίνει η απώλεια της φόβης γεννηματά για το κόμμα. Καταρχήν σημαίνει πολλά για εμάς που ήμασταν δίπλα της, που πολεμήσαμε αυτά τα δύο περίπου χρόνια που ήμουν και εγώ κοντά της να κρατήσουμε το κόμμα όρθιο μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την προοδευτική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής απέναντι στο φυσικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πετάξουμε δηλαδή από πάνω μας εκείνη το στίγμα, την ετικέτα των ίσων αποστάσεων και ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο λοξοκοιτάει πότε από εδώ και πότε από εκεί. Με τη φόβη γεννηματά κοιτάξαμε μπροστά. Άρα, αυτή είναι μια μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη, την οποία όσο περνά ο καιρός την αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο πόσο σημαντική είναι. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα πάμε στην κάλπη της 5ης Δεκεμβρίου, δεσμευόμενοι όλοι, ανεξαρτήτως από το πόσο ή πόσο σπουδαίο ή λιγότερο σπουδαίο στέλεχος είναι κάποιος στην ιεραρχία, αν είναι δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ή αν είναι στην Ανατολή Ακαρνανία, στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα ή στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι μας έχουμε χρέος και απέναντι στη φοβή γεννηματά, αλλά κυρίως απέναντι στην ιστορία μας να μείνουμε ενωμένοι. Και ενωμένος μένεις, όχι όταν κάνεις συμφωνίες κυρίων, όταν χτίζεις μια πολιτική ενότητα πάνω στις αξίες σου, πάνω στην οργάνωσή σου, πάνω στο πού θες να πας και με ποιους θες να είσαι. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η κληρονομιά της γεννηματά. Είναι μια κληρονομιά ενότητας, μια κληρονομιά προοπτικής και από ό,τι βλέπω είναι ένα φως το οποίο φωτίζει για την ώρα τον προεκλογικό αγώνα όλων των υποψηφίων. Τώρα, κύριε Βλάχο, εσείς αποφασίσατε να στηρίξετε την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν μεταξύ των έξι υποψηφίων υπάρχουν ευδιάκριτες πολιτικές διαφορές ή θεωρείτε ότι το όλο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί γίνεται μόνο για την Προεδρία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Τα πράγματα νομίζω είναι λίγο ξεκάθαρα. Καταρχήν μιλάμε για την προεκλογικό αγώνα έξι υποψηφίων του ίδιου κόμματος. Άρα τεράστιες διαφορές δεν θα βρει κάποιος. Έχουμε, νομίζω, ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τα κοινωνικά ζητήματα, έχουμε ανθρώπους που ζητάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία για ιδεολογικά ζητήματα, κάποιοι οι οποίοι παίζουν περισσότερο την έννοια του ΠΑΣΟΚ. Για μένα είναι τα πράγματα, ενώ είσαι ο ανθρώπου ο οποίος είμαι στα 43 μου, έχω ζήσει την κρίση στο πετσί μου, είμαι από την επαρχία, γνωρίζω πώς είναι να μην έχεις και να θες να κοιτάξεις τα μάτια αυτούς που έχουν. Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, ότι πήρε την Ήπεθρο, τα παιδιά της Ήπεθρου, τη γενιά της Ήπεθρου και του Πολυτεχνείου και την έφερε να κοιτάξει στα μάτια αυτούς που είχαν και κληρονομούσαν τους γονείς τους. Αυτή την κληρονομιά κουβαλάω στην ψυχή μου και στα παιδικά μου βιώματα και θεωρώ ότι αυτή την κληρονομιά μπορεί να την εκφράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί, πρώτον, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Η ανανέωση για την οποία μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης έχει να κάνει με την ανανέωση των ιδεών και των ανθρώπων. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι της Δημοκρατικής Παράταξης, οι οποίοι πρέπει να μας βοηθήσουν, αλλά υπάρχουν και πολύ νεότεροι, της δικιάς μου γενιάς και νεότεροι, οι οποίοι επειδή έχουν τα βιώματα της κρίσης, πρέπει να έρθουν μέσα και να πολεμήσουν για αυτά. Όπως άλλωστε έκανε κάποτε και το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδρέου μάζεψε τον ανθό της ελληνικής κοινωνίας, ένωσε τους προοδευτικούς αριστερούς με τους προοδευτικούς κεντρώους και κοιτάξαν το αύριο. Ο Νίκος λοιπόν κοιτάζει το αύριο. Δεν κοιτάζει το χθες. Δεν κοιτάζει πώς θα δώσουμε μια σκιαμαχία
ανάμεσα σε διαιρέσεις που πλήγωσαν το ΠΑΣΟΚ το 2007 ή αργότερα. Άρα λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι οι βασικοί διεκδικητές αυτή τη στιγμή της Προεδρίας, από τους βασικούς μάλλον διεκδικητές της Προεδρίας, οι δύο είναι, αντιπροσωπεύουν το χθες και ο κ. Ανδρουλάκης αντιπροσωπεύει το αύριο. Είναι ένας συνεπής σοσιαλδημοκράτης, έχει το ένα πόδι στην Ευρώπη και ένα στην Ελλάδα, γνωρίζει τι σημαίνει, τι συμβαίνει στον κόσμο, μπορεί να μας βοηθήσει ενεργά και το έχει κάνει στα πατριωτικά ζητήματα, στα εθνικά μας ζητήματα, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και να το πω και απλά, πρέπει να υπάρχει και κάποιος στην Ευρωβουλή, ο οποίος θα φροντίζει να μην το παίζει σοσιαλδημοκράτης ο κύριος Τσίπρας και να ανακτήσουμε την ισχύ και την ταυτότητα που είχαμε στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Κύριε Βλάχο, είναι μειονέκτημα για την περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ το ότι δεν είναι στην Ελληνική Βουλή? Δεν είναι μειονέκτημα, γι' αυτό το λέω. Γιατί αν θέλουμε συχνά να μιλάμε για δύο κόμματα, τα οποία τα επικαλούμαστε συχνά στην ελληνική πολιτική ζωή ως κόμματα παραδείγματα. Δηλαδή, αναφέρομαι στους σοσιαλιστές της Ισπανίας και στους σοσιαλιστές της Πορτογαλίας. Και ο Σάντσες, ο πρόεδρος των Ισπανών, και ο Κώστα, ο πρόεδρος των Πορτογάλων σοσιαλιστών, δεν ήταν βουλευτές όταν έγιναν αρχηγοί των κομμάτων τους. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Ο Ανδρουλάκης θα βγει, θα είναι στη Βουλή, θα δίνει τον αγώνα καθημερινά. Είναι στο χέρι όλων μας την επόμενη μέρα να σαρώσουμε την Ελλάδα, να πάμε σε κάθε γωνιά, να ξυπνήσουμε τους προοδευτικούς πολίτες, να τους πιάσουμε από το χέρι και όλοι μαζί να χτίσουμε το κόμμα από το κάτω, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1974 και μετά. Θα αυτοοργανωθούμε. Δεν θα φτιάξουμε ένα κόμμα με ένα συνέδριο και με μηχανισμούς οι οποίοι από ψηλά θα λένε στον κόσμο πώς θα λειτουργεί. Θα πάμε από κάτω, θα ενώσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις, θα ενώσουμε την Ήπεθρο με την περιφέρεια και το κέντρο και όλοι μαζί θα φτιάξουμε ένα κόμμα αξιόμαχο, το οποίο θα παράγει στελέχη. Θα παράγει ανθρώπους με αξιοκρατία, χωρίς τη μονιμότητα της καρέκλας, με γνώσεις αλλά και εμπειρία, για να μπορέσουμε να είμαστε αξιόμαχοι και να απαντάμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Να ρωτήσω κάτι. Ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο οποίος αρθρώνεται και από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και από τους άλλους συνυποψηφίους του, είναι καθαρός με την έννοια ότι αποσαφηνίζει κάθε θέμα το οποίο έχει να κάνει με την όποια συνεργασία, γιατί εννοώ ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον χρειαστεί και τεθεί στο δημόσιο διάλογο? Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όταν ένα κόμμα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας από εκεί που το άφησε η Φόφη Γεννηματά και να ξαναμεγαλώσει, το να θες να συζητήσεις με ποιον θα πάει ή δεν θα πάει χωρίς να έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές, είναι σαν να βάζεις το κάρο πριν από τα λόγο. Άρα εδώ πέρα το σημαντικό είναι να μεγαλώσουμε το κόμμα μας. Ένα κόμμα του 8%, του 7%, προφανώς δεν έχει νόημα να κάτσει να συζητάει με ποιους θα πάει. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τονίσει ότι και οι δύο επιθυμούν την αυτοδυναμία. Ένα κόμμα όμως του 15%, του 12% θα παίξει άλλο ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί θα μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τις εξελίξεις και θα μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμά του και να αλλάξει τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε το κόμμα στις εθνικές εκλογές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη μπροστά, να είμαστε ένα μεγάλο κόμμα ξανά και ως μεγάλο κόμμα να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Όλα τα σενάρια είναι τις επόμενες μέρες και δεν μας αφορούν τώρα. Μάλιστα. Τώρα, κάτι διαδικαστικό. Γνωρίζετε αν θα επισκεφθεί την Τολοκαρνανία ο κύριος Ανδρουλάκης και πότε περίπου? Δεν έχω πλήρη εικόνα του προγράμματός του, γιατί ξέρετε ότι όλα έπρεπε να ξανασχεδιαστούν μετά όσα συνέβησαν με το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Γνωρίζω όμως ότι την επισκεφτεί, δεν γνωρίζω την ακριβή ημερομηνία. Πάντως, ο στόχος μας είναι στις μέρες που απομένουν να πάμε όπου μπορούμε. Μάλιστα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με τον κορονοϊό δεν μπορούμε να κάνουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις που θέλαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να φτάσει αυτό το μήνυμα της ανανέωσης, της αλλαγής. Και ότι γυρνάμε σελίδα όλοι μαζί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Άλλωστε είναι και ζητούμενο όχι μόνο για τον φίλο ή το μέλος του ΚΙΝΑΛ, αλλά για τον κάθε πολίτη της χώρας. Να υπάρχει ένα ευδιάκριτο μήνυμα το οποίο θα φτάσει στον καθένα και βεβαίως αυτό θα τον βοηθήσει να αποφασίσει και στην επιλογή του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μια εκλογή που αφορά μόνο εμάς. Είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουμε έναν άλλο δρόμο, έναν προοδευτικό δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι προοδευτική και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι κεντροαριστερά και δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα πρέπει ξανά το ΠΑΣΟΚ να μεγαλώσει, πρέπει να ξαναενωθεί με την κοινωνία που είναι το μεγάλο ζητούμενο και η κοινωνία να δει μέσα από το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ εκείνο το όχημα που θα την ξανακάνει να βλέπει τη ζωή της με καλύτερη και πιο αισιόδοξη ματιά. Αυτό που ζήσαν οι γονείς μας, αυτό που ζήσατε κι εσείς, αυτό που θυμόμαστε κι εμείς από τα παιδικά μας χρόνια,
ΠΑΣΟΚ, καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι την 5η του Δεκέμβρη. Θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.